Τα έργα ανάπλασης στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Καβάλα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πλατεία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αρμολόγησης των κυβόληθων και έχουν τοποθετηθεί κάποια από τα φωτιστικά. Αναμένεται πλέον η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης από το ΔΔΕ, ώστε να τεθούν σε λειτουργία τα φώτα και να ολοκληρωθούν τα τελευταία τμήματα του έργου. Με τη σχεδόν ολοκλήρωση των έργων, οι κάτοικοι της περιοχής αναμένουν να δουν την ανανεωμένη πλατεία να γίνεται ένα κέντρο συνάντησης και αναψυχής για την τοπική κοινότητα. Τα έργα, όπως θα έχετε δει και εσείς, έχει ολοκληρωθεί και η αρμολόγηση των κυβόληθων. Κάποια φώτα έχουν ανάψει, κάποια περιμένουμε ο ΔΔΕ να δώσει ρεύμα σε ένα πίλαρ που θα μπει εκεί. Σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί. Μένουν μικρές πινελιές και παράλληλα και στην οδό Κουντουριώτου, μόλις περάσουν λίγο οι μέρες και μπει ο κυκλικός κόμβος, στη συνέχεια θα μπουν και οι νησίδες σε κατέρωθεν, ούτως ώστε να έχουμε την ολοκλήρωση του έργου με ό,τι άλλα στοιχεία χρειάζεται να μπουν, που θα μπουν σύντομα. Ξέρετε, ο κόσμος καμιά φορά ακούει για παράταση του έργου και νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Και όταν ολοκληρωθεί το έργο, πρέπει να υπάρχει μια παράταση, γιατί υπάρχει και η γραφειοκρατία που συνοδεύει ένα έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του. Θα πρέπει να βγουν οι λογαριασμοί, να γίνουν οι τελικές επιμετρήσεις και είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα. Για το θέμα αυτό μίλησε στο ένα channel ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κύριος Γιάννης Κελγιώργης. Τα έργα προχωράνε, είμαστε στο τελικό στάδιο. Οι φορείς υλοποίησης επιβλέπουν τα τελικά στάδια έτσι ώστε να έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή στο κομμάτι που αφορά το επιμελητήριο, οι τέντες και τα βαψίματα στις προσώψεις έχουν τελειώσει. Μένει η τοποθέτηση των πινακίδων που να δείχνουν μια ομοιομορφία σε όλα τα καταστήματα και υπάρχουν και κάποια ακόμα σημεία τα οποία πρέπει να γίνουν από την πλευρά του Δήμου όσο αφορά τα έργα ανάπλασης σε ορισμένους δρόμους. Στη συνέχεια φυσικά πρέπει να μπει ίντερνετ, πρέπει να μπουν παγκάκια, πρέπει να μπει ο φωτισμός και όλα αυτά έτσι ώστε να φτάσουμε στο τελικό στάδιο του έργου για να παραδοθεί και στους δημότες αλλά και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Οι καταστηματάρχες βλέπουν τώρα ότι το έργο πλησιάζει προς το τέλος του. Τα δύσκολα περάσανε. Είχαμε περάσει πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, αν θυμάστε καλά, με τα διάφορα προβλήματα που είχαν βγει όσο αφορά την αρχαιολογία, όσο αφορά κάποιες καθυστερήσεις που είχαν γίνει. Βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση και περιμένουν και αυτοί να τελειώσει πλήρως το έργο και να γυρίσει ο κόσμος το συντομότερο δυνατό στη φιλόξενη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Φυσικά ένα ζήτημα, αν μου επιτρέπετε, λίγο με τα... Που είχαμε ζητήσει και ως Εμπορικός Σύλλογος και ως Ομοσπονδία και ως Σύλλογος Καθιστοπολών σχετικά με κάποιες εκτόσεις που πρέπει να γίνουν στα ελαφρύνσεις τους συναδέλφους εκεί πέρα μέσα. Έγινε μια έκπτωση μεγάλη στο θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Εμείς είχαμε ζητήσει αν μπορεί αυτή η έκπτωση να επεκταθεί είτε και στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΚ, είτε φυσικά και να μην υπάρχουν και τέλη, δημοτικά τέλη καθόλου σε κανένα κατάστημα ως έτσι αντιστάθμισμα της απώλειας των εσόδων. Είδα προσφάτως και τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο που έκανε μια ανακοίνωση ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο Δήμο Άρτας και γιατί να μην γίνει κάτι τέτοιο και στην Καβάλα.